Πάμε στην πρώτη σύνδεση της, του τετάρτου μέρους. Αφορά μια συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το γνωστό σε όλους βέβαια National Geographic. Στόχος είναι η προβολή και η ανάδειξη της ομορφιάς, θα μου επιτρέψετε να πω, της κριτικής ενδοχώρας των ορεινών όγκων και η προώθηση στους επισκέπτες μιας βιώσιμης κατά κάποιο τρόπο τουριστικής εμπειρίας. Συγκεκριμένοι προορισμοί που φέρουν την υπογραφή της UNESCO και την διεθνή αναγνώριση της UNESCO αναμένεται να προβληθούν μια στρατηγική συνεργασία με το National Geographic μέσα από τα δίκτυα, συγκεκριμένα έντυπα, ψηφιακά, τηλεοπτικά, θα προβληθούν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Πάμε στον κύριο Μπάμπη Φασουλά, γεωλόγο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρος ΔΣ Δίκτυο Ιδέων. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Φασουλά. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια στρατηγική συνεργασία και τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν είναι πολλαπλά. Μιλάμε για το National Geographic, που σημαίνει ότι εκατομμύρια τηλεθεατές, αναγνώστες, χρήστες του διαδικτύου αναμένεται να έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένους τόπους και περιοχές της Κρήτης. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα περιγράψατε. Αυτή η συνεργασία είναι στην ουσία το αποτέλεσμα ενός έργου το οποίο έχει προκύψει και χρηματοδοτείται μέσα από την ονομαζόμενη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο ολοκληρώνεται τα επόμενα 2 χρόνια. Και αυτό το έργο είχε, είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα νέο τουριστικό προϊόν για την Κρήτη, το οποίο βασίζεται στην ενδοχώρα, στις ομορφιές που αναφέρατε πράγματι προηγούμενα, και εστιάζει κυρίως στις 3 τότε αναγνωρισμένες περιοχές από την UNESCO, δηλαδή το βιοσφαιρικό απόθεμα της Σαμαριάς και τα 2 γεωπάρκα του Ψιλορίτη και της Ιτίας, και πρόσφατα και στην περιοχή των Αστερουσίων που έχει αναγνωριστεί και αυτή ως βιοσφαιρικό απόθεμα. Είναι λοιπόν το τελευταίο από μία σειρά έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από αυτή την ΟΧΕ, που έχει ως στόχο να δημιουργήσει αυτό, που λέμε τουριστική ταυτότητα, την ταυτότητα του προϊόντος, να προβάλλει όσο γίνεται και με διάφορους τρόπους και μέσα αυτό το τουριστικό προϊόν στο εξωτερικό. Και βέβαια εδώ είναι πολύ κρίσιμη η συνεργασία που αναφέρεται με το National Geographic, γιατί θα παίξει ακριβώς αυτό το ρόλο του ενδιάμεσου φορέα, ο οποίος και θα δημιουργήσει οπτικό υλικό, σποτ και διάφορα άλλα αντικείμενα και υλικά προβολής αυτού του τουριστικού προϊόντος, και βέβαια θα υλοποιηθούν και διάφορες άλλες επιμέρους δράσεις που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση, την πληροφόρηση, συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή του απαραίτητου υλικού, έτσι ώστε σύντομα να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε αυτό το προϊόν πλέον στην τουριστική αγορά του κόσμου. Μάλιστα, σύντομα, πότε θα ξεκινήσουν αυτές οι προβολές, αυτή η συνεργασία? Ναι, όπως αναφέρατε και εσείς, αυτή η συνεργασία μέσω της εταιρείας Tetragon, η οποία είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, την οποία η εταιρεία συνεργάζεται και τον National Geographic, υπογράφηκε μόλις πρόσφατα. Υπάρχει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές και η περιγραφή του τι ακριβώς θα υλοποιηθεί, και ουσιαστικά θα υλοποιηθεί τους επόμενους 18 μήνες. Ο στόχος είναι τουλάχιστον το επόμενο καλοκαίρι, γιατί δυστυχώς τώρα η τουριστική περίοδος ξεκινά, να έχουμε έτοιμο ένα προϊόν το οποίο θα παρουσιάσουμε και θα προβάλλουμε προς τα έξω. Μάλιστα, και βέβαια οι συγκεκριμένες περιοχές, Λευκά Όρια, Αστερούσια, Γεωπάρκα UNESCO, Ψιλορίτης και Σιτία, τα γνωρίζουν οι ξένοι που έρχονται, η αλήθεια είναι. Αλλά πάμε να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη δυναμική που έχουν. Έτσι ακριβώς, όπως το περιγράψετε, τα γνωρίζουν ίσως μόνο οπτικά. Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όλες τις εμπειρίες που αυτές οι περιοχές μπορούν να προσφέρουν, και βέβαια σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, εκτός του καλοκαιριού που οι περισσότεροι έχουν και επισκέπτονται την περιοχή μας, γιατί ακριβώς αυτές οι περιοχές μπορούν να φιλοξενήσουν τουρισμό όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί ήθελα να πάω. Θεματικός τουρισμός και επέκταση ακριβώς τουριστικής περιόδου. Έχουμε αυτές τις ομορφιές δίπλα μας. Ήρθε η ώρα να τις αξιοποιήσουμε. Έτσι ακριβώς. Και βέβαια αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ναι μεν αυτό το έργο και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση εστιάζει στις 4 περιοχές, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα ωφέλη και η ενίσχυση θα αφορά στο σύνολο της Κρήτης, γιατί αυτές οι 4 περιοχές είναι πολύ ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλο τον άξονα του νησιού,
και βέβαια προτρέπουν να επισκεφθεί, προτρέπουν τον επισκέπτη να γνωρίσει όλες τις περιοχές μεταβαίνοντας από μία στην άλλη και έτσι να ωφεληθούν και οι διάμεσες ζώνες και οι διάμεσες περιοχές. Και μία πρωτοβουλία με επίκεντρο τον άνθρωπο, βέβαια, και τον άνθρωπο πρωταγωνιστή της κριτικής ενδοχώρας. Έτσι ακριβώς, και αυτή είναι και η σημασία που δίνει η αναγνώριση από την UNESCO, ότι αναγνωρίζει τον πολιτισμό, την αξία του φυσικού περιβάλλοντος και τις δραστηριότητες του ανθρώπου και, όπως αναφερθήκατε ήδη στην αρχή, στοχεύει σε αυτήν την υπεύθυνη και βιώσιμη μορφή τουρισμού που είναι ο θεματικός, ο εναλλακτικός, ο οικοτουρισμός, όπως τον αναφέρουμε, από τον οποίο ωφελούνται και οι επισκέπτες, αλλά κυρίως και οι κάτοικοι. Κύριε Φασουλάνα, είστε καλά. Και εσείς σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.